Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι. Μεσημεριανό ματσάκι εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου με τους Golden Warlocks να αντιμετωπίζουν απόψε τους Piranhas. Από τη μία οι Golden Warlocks, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους στην Summer Development League, γνωρίζοντας την ήττα από τους Run and Gun με 35-82 κόντρα στους στα Piranhas, οι οποίοι κάνουν απόψε την πρεμιέρα τους και ελπίζουν αυτή να είναι με νίκη. Ξεκίνησε το παιχνίδι με το πρώτο λάθος από την πλευρά των Piranhas των σημερινών φιλεξενούμενων. Θα τσικλάτε εκεί και θέλει να γυρίσει, αλλά θα χάσει την ισορροπία του ο Μπολές. Η μπάλα παραμένει, όχι, αλλάζει κατοχή. Η μπάλα περνάει στα χέρια των Piranhas. Πρεμιέρα λοιπόν για τους φιλοξενούμενους στην Summer Development League. Ανανεωμένη η ομάδα, νέα πρόσωπα, πολλά νέα πρόσωπα από αυτά που παρουσιάστηκαν στην περίοδο, την χειμερινή περίοδο και στο πρωτάθλημα της Development League, εκεί όπου τα Piranhas έφτασαν μέχρι τους 16 της κατηγορίας και εκεί γνώρισαν τον αποκλεισμό από την Specialized 2 σε ένα δεύτερο μάτς για φήμιση για τον μπασκετάκι πραγματικά. Έτσι και οι δύο ομάδες τώρα στοχεύουν σε μια καλή πορεία στην καλοκαίρινη αυτή προσπάθεια, ώστε να προετοιμαστούν και για τον χειμώνα. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι μας με τον Δέτσι να στοχεί στο τρίποντο. Παραμένει το 0-0 σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Από τα αριστερά τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. Η μπάλα στον Μιχαηλίδη, έχει 6 δευτερόλεπτα αυτό στην διάθεσή του. Θα εκτελέσει υποπίεση. Το τρίποντο δεν ήταν καλό. Πρακάς. Θα γίνει το λάθος τώρα από τον Τσιφοπανόπουλο. Χτύπησε η μπάλα στα πόδια του και κατέληξε εκτός. Χωρίς σκορ παράμενει το παιχνίδι έπειτα από τα 3 πρώτα λεπτά στο μάτς. Πάει προς τα μέσα με δύναμη, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Ο Μπολές για το 2-0 ανοίγει το σκορ ο παίχτης των γηπεδούχων και θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των βολών για την συμπληρωματική βολή. Θα στοχίσει όσο θα έρθει το rebound από τον Λουκίσα και παλάξει στον Μαμουτζή. Μπολές αναλαμβάνει το τρίποντο, θα βρει σίδερο, το rebound στα χέρια του Δέτσι, όχι με συγχωρείτε, του Σωτηριάδη. Τώρα είναι ο Δέτσις. Σωτηριάδης αφήνει δίπλα του. Τρακάς, 7 δευτερόλεπτα, θα πάρει την εκτέλεση. Ίσα που βρήκε στο Στεφάνι μπάλα. Ακόμα ψάχνουν το πρώτο τους καλάθι οι φιλοξενούμενοι, με το σκορ να έχει μείνει στα χαμηλά σε αυτές τις πρώτες στιγμές του μάτς. Γυρίζει υποπίεση, αστοχή στην προσπάθειά του ο Βλαστερός. Μας θα πίσω από την πλάτη στέκεται και εκτελεί, αλλά αστοχή ο Τσιφοπανόπουλος. Μακρινό rebound στα χέρια του Σαρή. Να μπουν γρήγορα μπροστά οι Golden Warlocks. Θα έρθει το καλάθι από τον Μαμουτζή και έχουμε και το time out από την πλευρά των Piranhas. Επιστροφή μετά το time out των Piranhas, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει καλά το match. Στο πρώτο πεντάλεπτο δεν έχουν καταφέρει να βρουν ακόμα το δρόμο προς το καλάθι. Παρεμβαίνει τώρα ο
Στεφάνου. Πετάει εκτός την μπάλα. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Τανάκης εκτελεί, θα βρει σίδερο. Πετροβίτς αφήνει απέναντι. Είναι για δύο το σουτ και εύστοχο μάλιστα. Για το 6-0. Φαουλ τώρα μακριά από την μπάλα. Πρέπει να γίνει στον Μπαλατσούκα. Χαϊδάκης έχει φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Χαϊδάκης αφήνει στα δεξιά στον Αναγνωστόπουλο. Αδύναμο το τελειωμά του. Παραμένει στο 0 η φιλοξενούμενη ομάδα. Ωστόσο παραμένει και χαμηλά το σκορ, καθώς οι γηπεδούχοι δεν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν παρά την αστοχία των αντιπάλων. Χαϊδάκης κρατάει. Περνάει την πάσα του για τον Αναγνωστόπουλο και θα πάρει το φάουλ, το οποίο είναι και το δεύτερο. Χαϊδάκης. Έχουμε σφύριγμα. Δεν μετράει το καλάθι καθώς το φάουλ έγινε χαμηλά, όπως λέει ο διαιτητής. Τρίτο ομαδικό τώρα για τους Golden Warlocks. Χαγιάς πιέζεται, συγκρατεί ωστόσο την μπάλα στην κατοχή του. Θα τρίξει μια σφαλιάρα, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια των Πυράνθας. Γρήγορα μπροστά, θα βρει το πρώτο καλάθι ο Τζανάκης. Σπάει το ρόδι για τους φιλοξενούμενους, θα πάρει και το φάουλ. 6-2. Ενώχουμε και το timeout. Έχει δοθεί αντιαθλητικό το φάουλ. Θα ευχαριστήσει στην συμπληρωματική βολή ο Τζανάκης για το 6-3 και η μπάλα παραμένει στα χέρια των Μπυράνθας. 2:55 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Περνάει η πάσα, δεν θα έρθει το καλάθι όμως από τον Μπαλατσούκα. Πέτροβιτς και Χαγιάς, δεν περνάει η πάσα. Χαϊδάκης είδε εκεί, τον έπιασε στην φόρα τον Μπαλατσούκα, του πέρασε την πάσαλα. Το καλάθι δεν ήρθε ξανά για τους Πυράνθας, για τα Πυράνθας με συγχωρείτε. Έχουμε βήματα τώρα από τον Τεχαγιά. Βρήκε και εμπόδιο πάνω στον Αναγνωστόπουλο. Έχασε την ισορροπία του και υπέπεσε στην παράβαση. Τζανάκης, Τσιφοπανόπουλος, γυρίζει ωραία, αποφεύγει το μαρκάρισμα, ένα πολύ ωραίο καλάθι για το 6-5. Πέτροβιτς κατεβάζει αργά-αργά στον πόντο πλέον το παιχνίδι. Κωνσταντόπουλος κρατάει, σταματάει τώρα την τρίπλα, τον παρενοχλεί ο Χαϊδάκης. Προσπίση και έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Μπαλατσούκα έγινε. Στο παιχνίδι τώρα ο Μαμούτζης επιστρέφει για τους Golden Warlocks.
τώρα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Σαντόπουλος πέρασε κοντά για τον Κεχαγιά. Προσπάθησε εκείνος να συγκρατήσει την κατοχή, ωστόσο πέταξε εκτός την μπάλα. Και τώρα η επίθεση είναι για τα Μπιραχάς, που μπορούν να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά στο μάτς. Χαϊδάκης. Φοπανόπουλος ξανά για τον Χαϊδάκη. Τσεκάρει τις κινήσεις, πέρασε η πάσα. Η μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του Κωνσταντόπουλου, όπως λέει ο διαιτητής. Εννέα δευτερόλεπτα στην κατοχή των φιλοξενούμενων, θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει μάλιστα ο Τζανάκης. Προβάδισμα λοιπόν για τους φιλοξενούμενους για το 6-8. Για 2 ήταν τελικά το σουτ. 6-7 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Ενώ μπήκαμε και στα τελευταία 53 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου, με τον Κεχαγιά να είναι στην γραμμή των βολών. Άστοχος στην πρώτη. Αστοχίσει και στην δεύτερη, 0-2 από τον Κεχαγιά. Χάνει ο Χαϊδάκης χωρίς φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής. Μαμουτζής. Από μέση απόσταση αστοχή στην προσπάθεια ο Στεφάνου. Νέα ευκαιρία ωστόσο για τους γεπεδούχους. Για τρεις αυτή τη φορά ο Κεχαγιάς θα βρει στόχο και θα κάνει το 9-7. Χαϊδάκης προσποιείται. Βρήκε εκεί λίγο χώρο ανάμεσα από τρεις, ωστόσο η μπάλα δεν πέρασε. Έγινε το κλέψιμο από τους Golden Warlocks. Θα γίνει ωστόσο και το κλέψιμο και από την πλευρά των Μπιράχας. 2-2 τώρα στην επίθεση. Θα το πάρει ο Γιωφοπανόπουλος, θα αστοχίσει, αλλά είναι και ο Χαϊδάκης για το επιθετικό rebound. Γρήγορη επίθεση από τον Αναγνωστόπουλο, δεν θα φέρει κάτι. Δεν ήταν το ρολόι οι γηπεδούχοι και έτσι φτάνουμε στο φινάλι της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 9-7. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Χαμηλά είναι το σκορ στην πρώτη περίοδο. Ο Φωτεινός Πίνακας δείχνει 9-7 και το προβάδισμα είναι στην πλευρά των Golden Warlocks, οι οποίοι έχουν τώρα την πρώτη επίθεση στην δεύτερη περίοδο. Θα γίνει ωστόσο το γρήγορο λάθος από τον Βλασερό, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Δέτσις κατεβάζει, οργανώνει αυτή την επίθεση της ομάδας του. Θα πάρει το τρίποντο πίσω από το σκριν και θα το βάλει μάλιστα. 9-10, ξανά μπροστά τα Μπιράχας, διαχειρός Δέτσι. Μαμουτζής σταματάει την τρίπλα, βάζει δύσκολα στον εαυτό του και φτάνει στο λάθος. Ενηδιασμός τώρα για τα Μπιράχας, ο Δέτσις δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Μακρινή πάσα την υποδέχεται ο Γκολές, ο οποίος δείχνει ταχύτητα τώρα, περιμένει τους συμπαίκτες του. Αφήνει χέρι με χέρι στον Λουκίσα, ξανά Γκολές. Θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Ωραία η πάσα θα την κάνει αυτή το Λουκίσας. Η συνεργασία των δύο φέρνει το καλάθι για το 11-10. Δέτσις. Πήρε ο Μιχαηλίδης. Ζητάει ξανά ο Δέτσις, τον βλέπει ο Μιχαηλίδης. 4 δευτερόλεπτα τώρα στην επίθεση για την επίθεση των Μπιράχας. Πρέπει να βιαστούν εδώ στην εκτέλεση. Ο Τζανάκης είναι αυτός που θα πάρει ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Χάνει στη συνέχεια ο Βρακάς. Ο Μουτζής πάει μόνος στη φάση. Το rebound από τον Βρακά. Πάει στην μακρινή πάσα
έγινε το λάθος, γνώρισε την κατοχή εδώ ο Βράκας. Μαμουτζής, Λουκίσα, σε τέλει για 3, είναι άστοχος. Παραμένει το 11-10, Δέτσις. Μιχαηλίδης δεν πήγε κάποιος πάνω, του πήρε το σούτ, αστόχησε και η μπάλα κατάλληλη εκτός, ούτε τώρα θα αλλάξει το σκορ. Αλλαγή για τα πυράχτα, στον πάγκο θα πέρασε ένα γνωστόπουλο, στην θέση του ο Σωτηριάδης. Και Χαλιάς επέστρεψε στο παρκέ για τους Golden Warlocks. Είναι και αυτός που θα οργανώσει τώρα την επίθεση. Χαλιάς. Πείτε. Ο Γκολές κρατάει. Πάνω το Βρακάς. Περνάει πάσα για τον Κεχαγιά. Ωραία. Φτάνει μπαλά στον Βλασερό. Θα πάρει εκείνο στην εκτέλεση. Θα πετύχει το καλάθι. Για το 13-10. Μιχαηλίδης, ψηλή πάσα για τον Βρακά, θα χάσει και την μπάλα μέσα από τα χέρια του και τα πυράχνα σας επιστρέφουν ξανά σε θέση άμυνας. Λουκίσας και Χαλιάς. Πολλές, αποφασίζει να το πάρει. Βρήκε σίδερο, μακρινό rebound στα χέρια του Σαρή. Ευκαιρία τώρα, αστοχική αυτή από τον Βλασερό. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Παραμένουν μπροστά στο σκορ οι κυπέδουχοι, οι οποίοι έχουν ένα προβάδισμα τριών πόντων. Θέλει να μειώσει, θα τα καταφέρει ο Μουτζανάκης. 13-12 στον πόντο πλέον το μάτς. Χαλιάς παίρνει το screen, θέλει να διεισδύσει με το δεξί, δεν θα τελειώσει καλά. Δέτσις μαζεύει το rebound, θέλει να βγάλει και γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Ζανάκη σταματάει την τρίπλα, πιέζεται και έχουμε το foul από τον Γκολέ. Πήδηξε σε λάθος χρόνο ο Γκολές. Έκανε το foul και τώρα έχουμε και το time out. Επιστροφή στη δράση εδώ στο κλειστό του Σπάρτα που πήγαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Θα πάρει το τρίποντο, αλλά θα στοχίσει ο Σωτηριάδης. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Πυράχας. Φιλοξενούμενοι οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 1 με το σκορ στο 13-12. Σωτηριάδης από το ύψος των βολών, 13-14. Προβάδισμα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Λουκίσας. Κωνσταντόπουλος. Πέτροβιτς γυρίζει, στέκεται για να εκτελέσει. Επιθετικό rebound των γηπεδούχων. Νέα ευκαιρία, ήταν αμαρκάριστος ο Λουκίσας. Εκεί οι μάχες κάτω από την ρακέτα των Πυράχας. Να δούμε σε ποιον πάει μπάλα. Πάει στους γηπεδούχους. Παραμένει μάλλον στους γηπεδούχους. Ανανεώθηκε το ρολόι. Μπολές. Ο Σαντόπουλος. Πάνω του Χαϊδάκης και Χαγιάς. Θα κάνει βήματα. Καϊδάκης. Αναγνωστόπουλος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Λουκίσα. Σαντόπουλος,
τον πιέζει ο Χαϊδάκης, η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Γκολές αφήνει έξω και Χαγιάς τώρα θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Εξαιρετικό rebound του Γκολέ, Πέτροβιτς. Ο Χαγιάς περνάει από τον πρώτο αντίπαλο, θα πάρει το φαουλ συνέχεια από τον Χαϊδάκη. Το πρώτο του στο παιχνίδι. Από ένα ομαδικό οι δύο ομάδες. Μέχρι στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο, αστοχή ο Κεχάγια στην πρώτη προσπάθεια, δεν αλλάζει το 13-14. Αστοχήσει και στην δεύτερη. Χαϊδάκης, ωραία η τρίπλα, φτάνει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι, τρομερή κίνηση εδώ από τον Χαϊδάκη. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Έφτασε μέχρι το τέλος για το 13-16 και θα έχει και μια συμπληρωματική βολή. Θα βάλει και την βολή για το 13-17. Στο συν 4 πλέον τα πειράχας. Ο Χαγιάς είναι άστοχος στο rebound. Στα χέρια του Σωτηριάδη και από εκεί. Στο η μπάλα πάει στον και χάσει τον Χαϊδάκη. Ο οποίος θα αφήνει στον Αναγνωστόπουλο. Σωτηριάδης κρατάει παρά την πίεση του και Χαγιά. Με το δεξί δεν θα βρει τον στόχο. Λουκίσας τώρα. 2:47 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Δεν περνάει πάσα του, έγινε το κλέψιμο από τον Τσιχοπανόπουλο. 2-2 στην επίθεση, στέκεται το Χαϊδάκης, εκτελεί. Δεν θα βάλει την μπάλα μέσα στο διχτάκι. Πετροβίτς. Σηκώνεται ο Κωνσταντόπουλο, θα βρει στόχο, 15-17. Διχοπανόπουλος, θα γίνει το κλέψιμο από τον Κεχαγιά, τον καταδιώκει ο Αναγνωστόπουλος, σταματάει την τριπλό Κεχαγιάς και σταματάει παράλληλα και την επίθεση για την ομάδα του. Λουκίσας θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει, προβάδισμα λοιπόν για τους Golden Warlocks. 18-17, φαίνεται να το ένιωσε ο Λουκίσας εδώ το σουτ, το πήρε και το έβαλε. Χαϊδάκης, ωραία η πάσα, δεν θα την κάνει αυτή. Ο Μπαλατσούκας. Πέτροβιτς, Κωνσταντόπουλος από τα δεξιά. Πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια, γκολές είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Λουκίσα στέκεται, θα δεχτεί την τάπα του Σωτηριάδη. Αλλά θα γίνει το γρήγορο λάθος από τα Βιράνχας και Χαγιάς. Αστοχός και αυτός. Μαζεύουν οι Ρος, δεν έχει πέρασει εκτός η μπάλα, παρά διαμαρτυρήθηκε Χαγιά. Χαϊδάκης γυρίζει, φτάνει πάλι μέχρι το τέλος, το αριστερό layup δεν είναι εύστοχο. Ζητάει αλλαγή τώρα ο Χαϊδάκης και άμεσα σηκώνεται ο Δετσής. Ο Αναγνωστόπουλος μήπως μπορέσει και κλέψει την μπάλα, εκείνη θα καταλήξει εκτός. Χαγιάς, Γκολές, 36-4 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα, Γκολές γυρίζει, φτάνει μέχρι το τέλος, μετράει κανονικά νομίζω το καλάθι, ναι μετράει κανονικότατα, καλάθι και φάω λοιπόν από τον Γκολέ, 20-17 πλέον το σκορ. Τελεί και την συμπληρωματική βολή, αστοχή. Το rebound στα χέρια του Πέτροβιτς, αδράνησε και ο Αναγνωστόπουλος.
Πέτροβιτς. Λουκίσας, Ρέτσις είναι πάνω του. Θα πάρει το σούτ υπό την πίεση και του Αναγνωστόπουλου. Θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Και τώρα τα Μπιράχας έχουν μια επίθεση 15 δευτερολέπτων. 16 εδώ θα λέγαμε, καθώς το χρονόμετρο έχει σταματήσει στο 15,9. Ρέτσις. Γιαννάκης. Πάει μόνος του μέχρι μέσα όλο το δρόμο. Καλάθι και φάουλ. 20-19. Ευκαιρία τώρα για τα Μπίραχας να φέρουν το μάτς στα ίσα. Αν ευστοχίσεις και στην βόλη ο Τζανάκης. Μουσική 4,5 απομένει στο ρολόι. Τζανάκης εκτελεί ευστοχή. 20-20. Πρέπει να βιαστούν εδώ η γηπεδούχη, γκολές τρέχει. Θα πάρει το φάουλ από τον Λουκίσα. Έχουν φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Αυτό ήταν το τρίτο. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν τα Μπιράχας. Ένα ακόμα έξι το ρολόι και Χαγιάς. Στην επαναφορά. Γκολές. Γυρίζει, θα πάρει το τρίποντο, λίγο έλειξε να πετύχει το buzzer beater. Φινάλι λοιπόν και του δεύτερου δεκαλέπτου. Golden Warlocks Μπιράχας 20-20. Οι δύο πεντάδες επέστρεψαν στο παρκέ. Μόλις ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο. Μετά Μπιράχας είναι στην επίθεση. Και τον Δρακά να παίρνει ένα γρήγορο φάουλ από τον Γκολέ. Όπως είχε κάποιος κάπως πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε. Στα ίσα λοιπόν το σκορ 20-20 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Βρακάς. Θα πάρει την εκτέλεση μπροστά από τον Γκολέ, θα στοχίσει. Το rebound στα χέρια των γηπεδούχων. Τσαρίς. Λασερός, έχουμε βήματα. Τέτσις αφήνει δίπλα του στον Μιχαηλίδη. Σταματάει την τρίπλα εκείνος και ψάχνει επιλογή. Παίρνει και πάλι. Περνάει πάσα του για τον Βρακά. Εκείνος είχε κολλημένο πάνω του τον Γκολέ. Δεν ήρθε το καλάθι, δεν αλλάζει το 20-20 μετά από αυτές τις πρώτες επιθέσεις της τρίτης περίοδου. Το σκορ παραμένει στην ισοπαλία. Λασερός. Θα μπερδευτούν εκεί οι παίχτες της των Golden Warlocks. Μιχαηλίδης αφήνει έξω στον Δέτσι. Σκαστή πάσα στον Χαϊδάκη. Τσεκάρει εκείνος οι επιλογές, θα αποφασίσει να εκτελέσει, θα στοχίσει. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Ένα μισή λεπτό λοιπόν εδώ στο κλειστό του Σπαρτακού χωρίς σκορ μέχρι στιγμής. Στο τρίτο δεκάλεπτο παραμένει το 20-20. Καμία ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει το μάτς, να χτίσει μια διαφορά και να πάρει ένα καλό προβάδισμα. Όλα είναι στην ισορροπία ακόμα. Λουκίσας, Βλασερός θα πάρει την εκτέλεση. Βρακά στο rebound και από εκεί μπάλα στον Χαϊδακή. Χαϊλίτης, Αναγνωστόπουλος, πάει προς τα μέσα. Βρακάς γραπώνει την μπάλα, θα πάρει και την εκτέλεση, δίνει ύψος στο σουτ. 20-22. Μαμουτζής. Πιάει και παίρνει ο Γκολές. Σηκώνει το Σαρίς, αστοχή, Βρακάς. Πήρε το επιθετικό, το αμυντικό rebound, με συγχωρείτε. Κατεβάζει κιόλας για τα Μπιράχας. Πάει να τον παρεμπόδισει κάπως ο Γκολές. Μιχαηλίδης. Αναγνωστόπουλος στέκεται στην βολή.
πολλές. Βάλει πλάτη ο Λουκίσας, η μπαλά έξω στον Μαμπουτζή, αστοχή στο τρίποντο. Δέτσις. Χαϊδάκης. Τα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Μπιράνχας, πολύ ωραία ασίστ του Χαϊδάκη. Η πάσα μάλλον, γιατί δεν την έκανε ασίστ στην συνέχεια ο Μιχαηλίδης. Γκολές. Ανεβάζει ταχύτητα, βλέπει έξω τον Λουκίσα, του περνάει την μπάλα. Κάνει εκείνη στον Σαρή, από τα δεξιά δεν μπορεί να τελειώσει. Ούτε ο Πολέ στη συνέχεια βρήκε τον στόχο. Μοναδικό καλάθι μέχρι στιγμής του Βρακά στο τρίτο δεκάλεπτο. Έπειτα από 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Λουκίσας. Θα το πάρει τελικά, αλλά δεν θα το βάλει ο Βλασέρος. Χαϊδάκης πέρασε η πάσα, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε για τον Τέτσι. Και έχουμε το time out. Συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς παίρνουμε και στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου. Οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν καλά. Το τρίτο δεκάλεπτο είναι αρκετά αστοχές. Τα ποσοστά δεν είναι καλά και από τις δύο πλευρές. Μοναδικό καλάθι μέχρι στιγμή στο καλάθι του Βρακά. Που έγραψε το 20-22 που παραμένει μέχρι τώρα. Μπαλά δεν θα φτάσει στον Χαϊδάκη, έγινε το λάθος. Και φτάνει μέχρι το τέλος ο Γκολές για να φέρει ξανά το ματς στην ισοπαλία, 22-22. Ο Μανόπουλος αφήνει χέρι με χέρι στον Μιχαηλίδη, βγαίνει για να πάρει ο Χαϊδάκης. Γυρίζει με το δεξί, είναι άστοχος ο Μπαλατσούκας. Πολλές, πάει από τα δεξιά όλο το δρόμο, 24-22. Προβάδισμα λοιπόν ξανά για τους Golden Warlocks. Παπανόπουλος. Χαϊδάκης βγαίνει να τον πιέσει ο Κεχαγιάς. Παπανόπουλος από τα αριστερά στέκεται, δείχνει και τον συμπαίκτη του. 24-24. Ο Σαντόπουλος έφτασε μέχρι το τέλος, αναπήδησε μπάλα και κατέληξε εκτός. Ζανάκης, αστοχή, γκολε στο rebound και από εκεί μπάλα στον Κεφαλιά. Κωνσταντόπουλος, αφού δεν βρήκε την πάσα, πήρε το shoot. Και Παπανόπουλος τώρα θέλει να τρέξει. Πάει όλο το δρόμο μέχρι μέσα και τελειώνει και καλά, 24-26. Αρκετές εναλλαγές στο προβάδισμα. Αυτή την φορά μπροστά τα Μπιράνχας. Θα αλλάξει κάτι από αυτή την κατοχή. Η μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του Κεχαγιά. Χαϊδάκης το πήρε, το έβαλε. Εκτελεί πίσω από τα 6.75 για το 24-29. Σταματάει δίπλα ο Κωνσταντόπουλος, βρήκε τον Κεχαγιά, γκολές εκεί, πήρε καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του, ο οποίος θα κάνει και το φαουλ. Ο Μπαλατσούκας ήταν αυτός που έχασε το μαρκάρισμα τον γκολέ. Τον βρήκε εκεί στο πλάι στο κεφάλι.
Ήρθε το καλάθι και φάουλ, 26-29 πλέον το σκορ. Εκτελεί την πληρωματική βολή, θα καταλήξει μέσα η μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια. 27-29. Ζανάκης. Φαουλ του Κωνσταντόπουλου. Δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Ένα υπενθυμίζω έχουν τα Πειραγχάς. Βλασέρος επιστρέψει το μάτς στην θέση του Γκολέ. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Τζανάκης, Μιχαηλίδης, αστοχή από τα δεξιά. Μαλατσούρας, Μαλατσούκας, με συγχωρείτε. Θα πάρει το φάουλ, το τρίτο, τον Golden Warlocks. Βολές τώρα για τον παίχτη των Ροζ. Θα ευστοχίσει στην πρώτη, 27-30. Έξω η δεύτερη, καταλήγει έρμπολ και μπάλα περνάει στα χέρια των γηπεδούχων. Πιέση ψηλά από τον Τζανάκη. Ο Κωνσταντόπουλος καταφέρει να πέρασει στο κέντρο, να δώσει και την πάσα στον Βλασερό. Σηκώνεται εκείνος, αστοχή. Νικομανόπουλος με μεταφορά. 28,4 στο ρολόι, θα έχει και μια επίθεση στην κατοχή της φιλοξενούμενη ομάδα με λίγα δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Και Χαγιάς. Πέτροβιτς παίρνει το σκριν, εκτελεί αμέσως, είναι άστοχος. Και μένουν τώρα 12 δευτερόλεπτα για τα Πειραγχάς. Χαϊδάκης τώρα ξεκινάει να μετράει το χρονόμετρο. Θα χάσει, χωρίς φάουλ. Και Χαγιάς στα 4 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι το τέλος, θα πετύχει το καλάθι. 29-30. Σκοράρει ο Χαγιάς λίγο πριν τη λήξη. Και γράφει το 29-30, με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες παραμένουν κοντά στο σκορ. 29-30. Στο συνένα. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Έτσι γυρίζει και αφήνει στον Μιχαηλίδη. Παίρνει και πάλι. Πέρασε η πάσα για τον Αναγνωστόπουλο. Η συνεργασία ήταν καλή, αλλά δεν ήρθε το καλάθι από τον Βρακά. Πέτροβιτς άπλωσε αντικανονικά το χέρι του. Γκρέμισε εκεί τον Τζανάκη και έκανε το επιθετικό φάουλ. Έτσι, μακρινή πάσα και βρίσκει τον Βρακά. Ανάποδο λέει από εκείνο, αλλά άστοχο. Πέτροβιτς κατεβάζει για τους Golden Warlocks. Λασερός κρατάει. Πάνε δύο αντίπαλοι πάνω του. Συγκράτει όμως εκείνος. Λουκίσας, δεν είναι καλό το σουτ. Αναγνωστόπουλος αφήνει στον Δετσί. Δετσί στέκεται και εκτελεί αμέσως για τρεις. Γρήγορο τρίποντο από τον Δετσί, 29-33. Στο συν 4 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Αμουτζής στα δεξιά. Πήρε το σούτ, αστόχησε και το rebound στα χέρια του Μιχαηλίδη.
Ρέτζης, Γιαννάκης, πάνω του ο Πέτροβιτς. Ωραία spin move, πολύ ωραία κίνηση για ένα όμορφο καλάθι. 29-35. Στο συν 6 πλέον η διαφορά. Πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Βλασερός. Ο Αναγνωστόπουλος πάει να τον πιέσει, βρίσκει σίδερο εκείνος. Γιαννάκης, 3-3 στην επίθεση, περνάει η πάσα για τον Δέτσι, εκείνος φτάνει στο lay-up. 29-37, ανεβάζουν απόδοση τώρα τα Μπιράχας, αυξάνουν την απόσταση και αναγκάζουν τους αντιπάλους τους να καλέσουν time-out. Πλέον το σκορ με τους φιλοξενούμενους να ανεβάζουν κάπως στροφές στην τέταρτη περίοδο για να καταφέρουν να αποκτήσουν ένα προβάδισμα 8 ποντών. Βολές τώρα έχει βάλει πλάτη τον Βρακά και Χαλιάς για 3, αστοχή, rebound ψηλότερα από όλους ο Πέτροβιτς, ο οποίος θα τελειώσει και την φάση 31-37. Ζανάκης, Μιχαηλίδης, στα δεξιά ο Δέτσης. Καστή πάσα περνάει για τον Αναγνωστόπουλο, απλώνει το χέρι του αντικανονικά εκεί ο Γκολές και κάνει το φάουλ. Τρίτο φάουλ του Γκολέ και δεύτερο ομαδικό τον Γκάλταν, τον Γκούλταν Γουόρλοκς. Μιχαηλίδης, Αναγνωστόπουλος από μέση απόσταση, θα βρει σίδερο. Κεχαγιάς, μεταφορά από τον Κεχαγιά, γίνεται το λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Εν έχουμε και δύο αλλαγές για τα Μπιράχας, τους Τσιφοπανόπουλο και Σωτηριάδη να παίρνουν στο παρκέ. Τσιφοπανόπουλος, ο οποίος κατεβάζει τώρα την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Δέτσης για να πάρει. Κρατάει, αφήνει στον Αναγνωστόπουλο. Τζιφομπανόπουλος τώρα στα 6 δευτερόλεπτα η επίθεση των Μπιράχας χάνει. Την μπάλα δεν μπορεί να εκτελέσει ο Βρακάς. Ωραία περνάει ο Γκολές. Κάνει και την προσποίηση. Καλάθι και φάουλ. Τι κι αν είχε πάνω τον Αναγνωστόπουλο ο Γκολές, βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Να πάρει και το φάουλ από τον αντίπαλό του και να πάει και, και στην γραμμή των βολών. 33-37 πλέον το σκορ. Μειώνει στους 4 οι γηπεδούχοι και έχουν και ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο αν ευστοχίσει στην βολή ο Γκολές. Θα την βάλει και αυτή. 34-37. Το μάτς πλέον στο τρίποντο. Χαϊδάκης επέστρεψε στο παρκέ. Θέλει να πάει και μόνος του τη φάση, παρά λίγο να πετύχει το καλάθι. Πέτροβιτς τον κυνηγάει, ο Χαϊδάκης συγκρατεί, βρίσκει και την πάσα για τον Κεχαγιά. Θα την κάνει ασίστ εκείνος, 36-37. Ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός τώρα. Στις τελευταίες φάσεις ανεβαίνει και το θέαμα. Χαϊδάκης, Αναγνωστόπουλος. Τσιφοπανόπουλος, έχει πάνω τον Λουκίσα. Το απλωμένο χέρι του Λουκίσα τον δυσκόλεψε. Μακρινή πάσα, έβγαλε την πάσα για τον Κεχαγιά. Εκεί ο Κωνσταντόπουλος. Τρομερή ασίστα από τον παίχτη, τον Γκούνταν Γουόρλοκς. Ήρθε το καλάθι για το προσπέρασμα των γηπεδούχων. 38-37 πλέον το σκορ. Και το time out τώρα από την πλευρά των Μπιράχας. Ένα σερί 9-0 έχουν καταφέρει να χτίσουν οι Golden Warlocks και να φέρουν το σκορ στο 38-37. Θυμίζω, είχαν βρεθεί πίσω με 29-37 και έκτοτε έκαναν το προσπέρασμα για να βρεθούν τώρα στο συνένα. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Μπιράχας. Τζανάκης για 2, αστοχή. Το rebound να δούμε, θα καταλήξει στα χέρια ξανά του Τζανάκη, ο οποίος θα πάρει και αυτή την εκτέλεση. Θα αστοχίσει και πάλι.
Τεχαγιάς, 3-2. Κωνσταντόπουλος, θα γίνει το κλέψιμο. Γιαννάκης, πέρασε η πάσα για τον Αναγνωστόπουλο κάτω από την αντίπαλη ράκετα εκείνος. Πέτροβιτς, 2-45 ακόμα. Πάει μόνος του στο κόστ του κόστ. Μπάλα στα χέρια του Χαϊδάκη. Τώρα ο Τζανέκης θέλει να γυρίσει, τον εμποδίζει ο Κεχαγιάς. Έχουμε φάουλ από τον Γκολέ. Όχι, από τον Κεχαγιά έγινε. Τρίτο φάουλ και για τον Κεχαγιά. Χαϊδάκης είναι μόνος του και θα τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα. Δεν είναι να τον αφήνεις μόνο του. 38-40. Με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Χαϊδάκη παίρνουν μπροστά ξανά τα Μπυράνθας. Στο συν 2 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Γκολές. Θα βρεθεί στο έδαφος. Βάλα από τα πόδια του Μιχαηλίδη, καταλήγει εκτός. Αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους, το ματς Μαμουτζής και Βλασερός. Πολλές γυρίζει, είναι χαμηλά. Το φόλ δεν μετράει ότι έγινε στην συνέχεια. Δεύτερο ομαδικό για τα Μπυράνθας. Τρία υπερθυμίζω έχουν οι Golden Warlocks. Πολλές βάζει πλάτη ξανά τον Βρακά. Θα γίνει το κλέψιμο εκεί από τον Χαϊδάκη, ο οποίος βλέπει τον Τζανάκη, του περνάει την μπάλα. Ξεχύνεται στον εφηδιασμό εκείνος. 38-42. Το Μέντουμ επιστρέφει ξανά στην πλευρά των Μπυράνθας. Και έχουμε το time out τώρα από την πλευρά των Golden Warlocks. Από μπροστά ξεκινούν την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Έτσι έχουν 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Πολλές. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Αναγνωστόπουλο. Θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά ο Χαϊδάκης. Γιαννάκης μέχρι το τέλος. Πανεγυρίζουμε στην πλευρά των Μπυράνθας. Με τον Τζανάκη να γράφει το 38-44. Να παίρνει και το φόλο από τον αντίπαλό του. Οι φιλοξενούμενοι χτυπούν ξανά τον εφνιδιασμό. Βρίσκουν τον τρόπο να φτάσουν στο καλάθι. Και στο συνέξι. Γρηγόρη επίθεση από τον Μαμουτζή. 40-44. Παραμένουν κοντά οι Golden Warlocks με 1 και 14 ακόμα για το φινάλι της αναμέτρησης. Χαϊδάκης κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Τώρα ξεκινάει την επίθεση του Χαϊδάκης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Κεχαγιά, ο οποίος θέλει να φύγει στον εφνιδιασμό. Θα φτάσει και μέχρι το καλάθι. 42-44. Μειώνουν γρήγορα την διαφορά οι γηπεδούχοι. Φτάνουν το μάτς ξανά στο δίποντο. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 47 δευτερόλεπτα. Τζανάκης γυρίζει, έχει τον Γκολέ πάνω του, θα κάνει φάουλ εκείνος. Και θα στείλει τον αντίπαλό του στην γραμμή των βολών. Συμπληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά των Golden Warlocks. Και έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τα Μπυράνθας. Εύστοχος στην πρώτη, 42-45. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή, 42-46. Ο Μουτζής τώρα πιάνει την μπάλα, 44 λεπτά ακόμα. Κολές θα το πάρει, δεν θα το βάλει, ήταν πιο δυνατή εκτέλεση από ό,τι θα έπρεπε. Πάω τώρα στον Χαϊδάκη, αυτός είναι που θα πάει στην γραμμή των βολών.
Από την πρώτη παράμενε το 42-46. Στα 33,2 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Ενώ ο Χαϊδάκης είναι έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Το rebound στα χέρια του Βλασερού, έχανε την ισορροπία του εκείνος και έκανε το λάθος. Χαϊδάκης θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. 42-48 νομίζω πως αυτό το λάθος καταδικάζει τους Golden Warlocks, οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουμε time out. Όχι, έχουμε αλλαγές. 42-48 λοιπόν το σκορ. Στο σύνεξ πλέον τα πυράχας. Εδώ παραλίγο να γίνει και το νέο λάθος από την πλευρά των κυβεδούχων. Ωστόσο, για καλή τους τύχη ο Μιχαηλίδης πήρε την μπάλα με το πόδι. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Χαϊδάκης είναι εκεί για να γραπώσει την μπάλα από τον αντίπαλο. 17 δευτερόλεπτα κρατάει ο Χαϊδάκης, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Σταματάει και την τρίπλα, βρίσκει και τον Μιχαηλίδη, θα στοχίσει εκείνος. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν νομίζω πως μπορεί να αλλάξει κάτι στην αναμέτρηση. Γκολές είναι για 3 στο σούτ, στοχή. 45-48. Μπαίνει η μπάλα μέσα από την επαναφορά, θα γίνει γρήγορα το φάουλ από τον Τζανάκη. Με το σκορ να βρίσκεται στο 45-48 και το χρονόμετρο να σταματάει στα 2,5. Αν ευστοχίσει σε μία από τις δύο βολές ο Τζανάκης, νομίζω πως το παιχνίδι τελειώνει. Εύστοχο στην πρώτη, 45-49. Και κάπου εδώ νομίζω πως τα Μπυράχας έχουν αγκαλιάσει την νίκη. Θα βάλει και την δεύτερη. 45-50. 2,5. Δεν υπάρχει κάποιος να πάρει την μπάλα. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τα Μπυράχας. Φτάνουν στην πρώτη τους νίκη στην Summer Development League. Από την άλλη οι Golden Warlocks θα γνωρίσουν και δεύτερη ήττα. Και θα πάνε πλέον το ρεκόρ του στο 0-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου με το σκορ στο 45-50 και τα Μπυράχας να πανηγυρίζουν την νίκη τους.